μέσα στην Πέχεια Κοκκινοπλίτες, να μόνος του προσπαθεί το να κάνει και πρώτη καλή ευκαιρία μόνος. Φεύγει τώρα Τσιμώνης, για να δούμε Τσιμώνης τώρα. Βγαίνει από την άλλη μεριά ο Δάμκαλης, για να δούμε Δάμκαλης, θα κάνει το σούτ ο Δάμκαλης. Και τον γκολ. Ναι, τον γκολ, το 1-0 από τον Ιμβρόγλου, έτσι. Μπράβο, στην αρχή, στο, είμαστε 40. Στο 10ο λεπτό λοιπόν, 1-0 από τον Ιμβρόγλου. Ο Τσούκης πάνω όμως στον Τσιμώνη και φεύγει μόνος του τώρα, μόνος στον Ιμβρόγλου, φεύγει ο Ιμβρόγλου, ναι και... Αλλά στο Ράπτη. Πάμε όλοι μαζί, έλα, έλα, έλα. Βγαίνει, μαζεύει ο Τσούκης και τώρα φεύγει ο Κοκκινοπλίτης. Κοκκινοπλίτης μόνος του, ναι και θα κάνει το 2-0. 2-0 από τον Κόκε για την ομάδα του Άγιου. Σχετικά πολύ νωρίς το πρώτο 15 λεπτό. Κόντρα, πάνω στον τερματοφύλακα, έχει, ναι και τον γκολ, όχι τελευταία στιγμή ο Παγευγελίδης και για να δούμε τι είναι εδώ, κόκκινη είναι, με το χέρι έβγαλε την μπάλα, για να δούμε τώρα, βλέπετε τι γίνεται σε ένα παιχνίδι, πως μπορεί να γυρίσει, κόκκινη τώρα στον, για να δούμε ποιος παίκτης είναι εκεί, ο Μούτσος, και μπέναλτι βέβαια θα δώσει ο διαιτητής, άμα είναι κόκκινη, για να δούμε. Ένας παίκτης χτύπησε εκεί, για να δούμε ποιος είναι ο παίκτης που είναι κάτω. Έτοιμος ο διαιτητής. Αυτός που λέγαμε ο παίκτης Γκολέμης παίρνει φόρα και θα κάνει το 2-1. 2-1 λοιπόν με το πέναλτι του Γκολέμη και την κόκκινη στην ομάδα του Αγίου Γεωργίου που παίζει με 10 παίκτες λόγω της Τερανταφυλλίδης. Ναι, και από πολύ μακριά, από πάρα πολύ μακριά, παρά λίγο να γίνει τον γκολ, είδατε, από πάρα πολύ... Πούλος, βλέπετε, μέσα στην περιοχή θα φέρει την μπάλα, πήρε την κεφαλιά εκεί, και είναι και γκολ. Γκολ λοιπόν και 2-2 αυτό το εναέριο από τον Τσούρι και θα γίνει το 2-2 από το center forward Τσούρι της προοδευτικής. 2-2 λοιπόν και βλέπετε πώς γυρίζει, πώς πάει να γυρίσει μάλλον ένα παιχνίδι η παίκτη της προοδευτικής. Το επιστέψαν, δεν το βάλαν κάτω και να λοιπόν που κάνα το 2-2. Κασάπη. Για να δούμε τον Ιμβρόγλου. Βγάζει μόνο το εκεί το Κασάπη. Για να δούμε Κασάπη, ναι. Κασάπη και θα κάνει τον γκολ. Κασάπη και 3-2. 3-2 για την ομάδα του Αγίου Γεωργίου. Κασάπη που έκανε πολύ καλή κίνηση και με αριστερό θα κάνει το 3-2. Θα λυτρώσει τουλάχιστον μέχρι τώρα την ομάδα του Αγίου Γεωργίου. Κόκε. Περνάει Κόκε. Κάνει και τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εντελώς μόνος του εκεί. Μοναδική ευκαιρία. Περνάει. Βγαίνει Ευθυμιάδη στο σουτ. Θα εκτελεστεί το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Δείξαν πολλοί παίχτες. Και τον γκολ. Τον γκολ τώρα εκεί. Ναι, μόλις έχουμε εδώ την ισοφάριση 3-3 για την ομάδα της προοδευτικής. Εκτελέστηκε ένα κόρνερ και έχουμε την ισοφάριση για την ομάδα της προοδευτικής. Να δούμε τώρα ποιος παίκτης το σημείωσε. Πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει να είναι ο Τσιόλης αυτός που έκανε το 3-3 για την ομάδα της προοδευτικής. Ναι, ο Τσιόλης είναι αυτός που έκανε. Μέσα στην περιοχή και πάλι κατευθείαν μέσα. Ναι, και αυτό γκολ. Αυτό γκολ εκεί έχουμε. Από τον Τεντόγλου βρήκε το κεφάλι του και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και έχουμε το 3-4. 3-4, πίστευτα και όμως αληθινό. Όλα τα γκολ μπαίνουν. Αυτό το γκολ λοιπόν από τον Τεντόγλου. Θα βγάλει την άλλη μεριά της Χιούρης μέσα στην περιοχή. Θα βγει εκεί και θα μπλοκάρει. Αλμπάνης μέσα στην περιοχή, καλοτραβηγμένο. Και θα... Έγινε το λάθος εκεί, Αλμπάνης. Αλμπάνης εκεί προσπαθεί να βγάλει τον Κόκε. Πίσω η μπάλα δεν μπορεί να την πιάσει. Δεν μπορεί να την πιάσει, ναι, είναι έμεσο. Έμεσο, διαμαρτύρονται εκεί, θα το δείξουμε και πάλι. Έμεσο, θα σφυρίξει ο κύριος Τσαουσίδης. Πολλές διαμαρτυρίες βλέπετε από τους φιλάθλους της προοδευτικής, βλέπετε εκεί στον βοηθό.
Λένε ότι... Για να δούμε τώρα το σουτ, μέσα στην περιοχή, πολλοί παίχτες, νέο σουτ, Αλμπάνης και βγαίνει τώρα στην αντιπίθεση ομάδα της Προοδευτικής. Νιβρόγλου, Νιβρόγλου, το σουτ του Νιβρόγλου, καλό το σουτ του Νιβρόγλου. Έγινε μακρινή μπαλιά, θα βγάλει ο Γλογούνης και λήξη του αγώνα 3-4 τελικό αποτέλεσμα, μία ήττα για τον Άγιο που ίσως να μην την περίμενε. Μία ήττα λοιπόν, Προοδευτική σκληρό καρύδι, σκληρή για να πεθάνει που λέμε, η ομάδα της Προοδευτικής κατόρθωσε, πήρε το διάρρη εδώ μέσα στον Άγιο και πλέον παραμένει στο συν 3 ο Άγιος από την ομάδα στο τέλος που και αυτή έχασε.